θα σε υποστηρίξουμε μέσω του κόμματος, βγάλαμε εμένα τον επιχειρηματία στο Συμβούλιο. Ο έλεγχος λοιπόν, μόνο μέσα από την ταξινομική ψήφο, μόνο μέσα από αυτό, ο έλεγχος του κράτους, των κομμάτων και των οικονομικών συμφερόντων στο Πανεπιστήμιο θα είναι απόλυτος. Και τέλος, το τελευταίο πράγμα το οποίο, το τέταρτο πράγμα το οποίο επιδιώκει ο νέος νόμος, είναι η άρρωση του ακαδημαϊκού χώρου. Κοιτάξτε κάτι, τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο είναι χώροι, είναι δημόσιοι χώροι παραγωγής γνώσης επιστημονικής. Είναι χώροι αμφισβήτησης. Είναι χώροι ελευθερίας, είναι χώροι ανεξαρτησίας, είναι χώροι κριτικής. Είναι χώροι όπου τέτοια μέρα σαν και σήμερα, επαιτειακή μέρα και άλλες μέρες, γίνονται συζητήσεις σαν τη σημερινή, όπου ο κάθε ένας επιστήμονας, ο κάθε ένας διανοητής, όπως προσκεκλημένοι μας σήμερα στο πάνελ εδώ, μπορεί να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του και να τη δοκιμάζει στο κοινό των συναδέλφων. Και στη συνέχεια έχετε το λόγο εσείς να αμφισβητήσετε, να αντικρούσετε τις απόψεις οι οποίες αναπτύχθηκαν εδώ. Αυτό το πράγμα δεν αρέσει. Η νέα αναποχή θέλει ισοπαίδωση. Θέλει απόλυτο έλεγχο των πάντων από την οικονομία της αγοράς. Θέλει απόλυτο έλεγχο των πάντων από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο απολογείται στην οικονομία της αγοράς. Δεν τους αρέσει η παραγωγή ιδεών, δεν τους αρέσει η κριτική, δεν τους αρέσει η δημιουργία, δεν τους αρέσει ο πολιτισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό προσπαθούν να τσαλακώσουν, να ποδοπατήσουν και να απαξιώσουν το Πανεπιστήμιο και εμάς τους πανεπιστημιακούς. Γι' αυτό μας έχουν και μας πυροβολούν τόσο καιρό. Διότι είμαστε το τελευταίο γαλατικό χωριό το οποίο αντισέρχεται ακόμα. Εγώ λοιπόν θα έλεγα κλείνοντας, θα εκφράσω μια ευχή. Όσο περισσότερο το Πανεπιστήμιο κάνει κριτική, αμφισβητεί και αντισέρχεται, τόσο περισσότερο το Πανεπιστήμιο θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτά και με αυτά μου πέρασε η ώρα.